Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, 4 Μαρτίου σήμερα είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian Channel. Μαζί σας όπως κάθε βράδυ με όλα τα θέματα που αφορούν το νησί της Ζακύνθου αλλά και της περιφέρειας. Αρνητική απάντηση στη χρηματοδότηση του έργου της αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού υδροδότησης Λιθακιάς Μπόχαλης έλαβε από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ΙΔΕΙΑΣ. Η διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης αισιοδοξεί ωστόσο ότι μέσα σε 10 μέρες οι ελλείψεις στο φάκελο του έργου δεν θα υπάρχουν και αυτό θα χρηματοδοτηθεί κανονικά από το ΕΣΠΑ. Ελλείψεις στο φάκελο του έργου της αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού υδροδότησης της Ζακύνθου από τη Λιθακιά στην Μπόχαλη εντόπισε η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας με αποτέλεσμα να μην έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Ο φάκελος του έργου κατατέθηκε στη Διαχειριστική Αρχή στις 21 Δεκεμβρίου και ελέγχθηκε διεξοδικά. Ωστόσο, η διοίκηση της ΔΕΙΑΣ εκτιμά ότι τα προβλήματα πολύ σύντομα θα ξεπεραστούν και το έργο θα κατατεθεί πάλι για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ. Ο πρώην νομάρχης Ζακύνθου Δημήτρης Καμνάκης σχολίασε στο Ionian Channel τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ και τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και σε τοπικό επίπεδο. Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι πως σχολιάζοντας την παρέτηση του πρώην βουλευτή Ζακύνθου Δημήτρη Βαρβαρίγου έκανε λόγο για ελεβενδιά και πολιτική υπευθυνότητα. Θέση για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις που αφορούν τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία Λαός, την ανάδειξη νέας ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ και τη στάση των βουλευτών κατά την ψήφιση στη Βουλή της Νέας Δανειακής Σύμβασης, έλαβε ο πρώην νομάρχης Ζακύνθου και βουλευτής Αχαΐας Δημήτρης Καμνάκης, ο οποίος έχει διατελέσει και διοικητής του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων και Περιφερειάρχης Υπήρου. Ο κ. Καμνάκης, όσον αφορά την ανάδειξη νέου Προέδρου στο κόμμα στις 18 Μαρτίου, τόνισε πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη να αναδειχθεί μια προσωπικότητα που να εμπνέει. Μέτρα προκειμένου να επαναλειτουργήσει το κλειστό γυμναστήριο του πρώην Εθνικού Σταδίου, σκέφτεται να πάρει ο Δήμος Ζακυνθίων. Παρά την εγκατάλειψη του κτηρίου, στόχος που έχει τεθεί από τη Δημοτική Αρχή είναι η επαναλειτουργία του ως προπονητηρίου, αφού πρώτα κριθεί ότι το κτίριο δεν είναι κατεδαφιστέο. Πίσω μου ακριβώς βρίσκεται το πρώην Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο και ενήν δημοτικό, η λειτουργία του οποίου έχει σταματήσει από τους σεισμούς του 2006 και μετά. Η κατάσταση του κτηρίου, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει, είναι τραγική. Ένα κτίριο που κάποτε έσφιζε από ζωή, σήμερα είναι εγκαταλειμμένο στην τύχη του. Αν και είχε ζητηθεί η κατεδάφισή του, μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα, ενώ άλλοι λένε ότι το κτίριο μπορεί να συντηρηθεί και να λειτουργήσει. Ωστόσο, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα μόνο προβλήματα δημιουργεί και σίγουρα πολύ περισσότερα έξοδα από την κατεδάφιση και την ανέγερση ενός νέου κτιρίου. Η κατάσταση που επικρατεί στο γυμναστήριο είναι απελπιστική. Την ώρα που δεν υπάρχει διαθέσιμος κλειστός χώρος πέρα από το γυμναστήριο του Λυκείου της Παναγούλας για αγώνες μπάσκετ και βόλεϊ ή για την πραγματοποίηση άλλων αγωνισμάτων και αθλημάτων, το παρκέτ στο πρώην Εθνικό Γυμναστήριο έχει μισοξυλωθεί. Οι πόρτες είναι διάπλατες και μπορεί ο καθένας να εισέλθει εντός του χώρου, γι' αυτό και υπάρχουν διάσπαρτες ακαθαρσίες. Ενώ περισσότερα από τα τζάμια έχουν σπάσει. Τα αποδυτήρια είναι σε άθλια κατάσταση ενώ δεν λειτουργούν οι τουαλέτες, τα ντους και το μίνι μπαρ που υπήρχε στο χώρο. Η διάδρομη είναι γεμάτη από άχρηστα στρώματα και τη χαρά των αγώνων που πραγματοποιούνταν εκεί έχει αντικαταστήσει μια μεγάλη θλίψη και ένα μεγάλο γιατί να καταντήσει έτσι ένα τόσο χρήσιμο κτίριο. Την ίδια ώρα πάντως η Δημοτική Αρχή αισιοδοξεί ότι ο χώρος μπορεί να επισκευαστεί, λόγος για τον οποίο έχουν διατεθεί 100.000 ευρώ από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας Χρήστος Κούρτης απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μάκη Βορύδη, ζητώντας την επίσπευση της ψήφισης του νομοσχεδίου για την ίδρυση και κατασκευή υδατοδρομείων για να επαναλειτουργήσουν τα υδροπλάνα και στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε και στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της περιφέρειας με θέμα την πορεία του τουρισμού. Επιστολή προς τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μάκη Βορύδη, απέστειλε την Περιφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Χρήστος Κούρτης, ζητώντας του να επισπεύσει την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ίδρυση και κατασκευή υδατοδρομείων, ώστε να επαναλειτουργήσουν τα υδροπλάνα. Ο κ. Κούρτης αναφέρθηκε στη βάση για τα υδροπλάνα που υπήρχε πριν από χρόνια στην Κέρκυρα και είχε εξυπηρετήσει τόσο τους επτανήσιους στις μεταφορές τους, όσο και τους τουρίστες. Τη μαρτυρική Κύπρο επισκέφθηκε αντιπροσωπεία μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων από το Γυμνάσιο Λιθακιάς στα πλαίσια προγράμματος αδελφοποίησης σχολείων. Η Ζακυνθινή αντιπροσωπεία δήλωσε ενθουσιασμένη από την υποδοχή και τη φιλοξενία των Κυπρίων, αλλά και από την ίδια τη χώρα και την ομορφιά της. Στην Κύπρο, καλεσμένο άλλου γυμνασίου της χώρας, βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στο γυμνάσιο της Λιθακιάς στα πλαίσια προγράμματος αδελφοποίησης μεταξύ σχολείων Ελλάδας και Κύπρου. Η αντιπροσωπεία του Ζακυνθινού Σχολείου επισκέφθηκε διάφορες περιοχές της Κύπρου και φορείς της χώρας.
Μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι Ζακυνθινοί σε λίγες μέρες. Πρόκειται για το έργο Σχέσεις Οργής, όπου συμμετέχει και ο Ζακυνθινός Κωνσταντίνος Συνετός. Στο Ionian Channel μίλησε η Άννα Βαγενά, που έχει επιμεληθεί τα κείμενα και πρωταγωνιστεί. Η κυρία Βαγενά αναφέρθηκε και στην αποφασή της να καταψηφίσει το νέο νομοσχέδιο στη Βουλή. Σχέσεις Οργής, μια παράσταση που καθυλώνει. 5 ηθοποιοί, μια ιστορία που πληγώνει και μια υπόθεση που μπορεί να κρύβεται πίσω από κάθε πόρτα. Η παράσταση βασίζεται στο μόνιμο μυθιστόρημα της Φρίντα Μπιούμπη και συμμετέχουν ηθοποιοί Άννα Βαγενά, Πασχάλης Τσαρούχας, Δημήτρης Πατσής, Κατέρινα Θεοχάρη και ο Ζακυνθινός Κωνσταντίνος Συνετός. Η παράσταση, με θέμα την ινδοοικογενειακή βία και την αιμομιξία, έχει αποσπάσει πολύ θετικές κριτικές και τη σκηνοθετική επιμέλεια έχει Άννα Βαγενά, όπου έχει τροποποιήσει και τα κείμενα δίνοντας μια διάσταση. Το σχήμα, μετά από μια επιτυχημένη πορεία σε παραστάσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της επαρχίας, θα επισκεφθεί και τη Ζάκυνθο στις 21 Μαρτίου. Μια νέα δυνατότητα δίνεται στους τηλεθεατές του Ionian Channel μέσα από την υπηρεσία Real Estate Production. Πλέον όλοι μπορούν να προβάλλουν ό,τι επιθυμούν να πουλήσουν ή να ενοικιάσουν, όπως ακίνητα, οικόπεδα, αγροτικές εκτάσεις ή επιχειρήσεις μέσα από την υπηρεσία και θα προβάλλεται μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού. Έτσι δίνεται η ευκαιρία να βλέπουν τις αγγελίες αυτές τηλεθεατές σε όλη την νοτιοδυτική Ελλάδα. Μία νέα υπηρεσία, το Ionian Channel Real Estate Production, προσφέρεται από την τηλεόραση της Ζακύνθου στους τηλεθεατές εντός και εκτός του νησιού. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να πουλήσουν, να ενοικιάσουν ή να αγοράσουν ακίνητα, οικόπεδα, αγροτικές εκτάσεις ή επιχειρήσεις, τους δίνεται μία μοναδική ευκαιρία να προβάλλουν τις ιδιοκτησίες τους μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού μας, προσφέροντας ολοκληρωμένη εικόνα στον ενδιαφερόμενο αγοραστή με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Η τηλεοπτική παραγωγή του Ionian Channel δεν αφορά σε μεσητικές υπηρεσίες και ποσοστά, αλλά στην απευθείας επαφή του πολιτή με τον υποψήφιο αγοραστή, χωρίς κανένα μεσάζοντα. Κυρίες και κύριοι, και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό μας δελτίο. Στη συνέχεια ακολουθεί εκπομπή Διαδρομές με το Διονύση Πομόνη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.